Χάρη του Χριστού, αδερφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 1052, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Είμαστε στην επιστολή την πρώτη του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο και θα διαβάσουμε από το πέμπτο κεφάλαιο, κεφάλαιο ε. 1052 σελίδα, πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Τιμόθεο, κεφάλαιο ε, κεφάλαιο 5, με τη χάρη του Χριστού μας. Πρεσβύτερον μην επιπλήξεις, αλλά πρότρεπε ως πατέρα, τους νεοτέρους ως αδελφούς, τας πρεσβυτέρας ως μητέρας, τας νεοτέρας ως αδελφάς με τα πάσης καθαρότητος, τας χείρας τίμα, τας αληθώς χείρας, εάν δε τη χείρα έχει τέκνα και ή έκγωνα, ας μανθάνωση πρώτον να καθιστώσειν ευσεβήν των ίδιων αυτών οίκων, να αποδίδωσει αμοιβάς εις τους προγόνους αυτών, διότι τούτο είναι καλόν και ευπρόσδεκτον ενώπιον του Θεού. Η δε αληθώς χείρα και μεμονωμένη ελπίζει επί των Θεών και εμένει εις τας δεήσεις και τας προσευχάς νύκτα και ημέρα. Η δεδομένη όμως εις τας ειδονάς, ενώ ζει είναι νεκρά και ταύτα παράγγελε δια να είναι άμεμπτη. Αλλά εάν της δεν προνοεί περί των εαυτού και μάλιστα των οικείων, ειρνήθη την πίστη και είναι απίστου χειρότερος. Ας καταγράφεται χείρα ουχή ο λιγότερον των 60 ετών, ή της υπήρξε ενός ανδρός γυνή, ή της μαρτυρείται δια τα καλά αυτής έργα, εάν ανέθρεψε τέκνα, εάν περιέθαλψε ξένους, εάν πόδας Αγίων ένυψεν, εάν θλιβωμένους εβοήθησεν, εάν επικολούθησεν εις παν έργων αγαθών. Τας δε νεωτέρας χείρας απόβαλε, διότι αφού εντρυφήσωση κατά του Χριστού, θέλουσι να υπαντρεύονται. Έχουσε την καταδίκη διότι θέτησαν την πρώτη πίστη. Και εν ταυτό μανθάνωση να είναι αργέ, περιερχόμενη τας οικίας. Και όχι μόνο αργέ, αλλά και φλίαρη και περίεργη, λαλούσε τα μη πρέποντα. Θέλω λοιπόν ενεότερε να υπαντρεύονται, να τεκνοποιούσει, να κυβερνώσει οίκον, να μην δίδωσει μηδεμή αναφορμήνη στον εναντίον να λιδωρεί, διότι εξετράπησαν ήδη την έσω πίσω του Σατανά. Εάν της πιστός η πιστή έχει χείρας, ας προμηθεύει σε αυτά στα αναγκαία και ας μη επιβαρύνεται η Εκκλησία, δια να δύναται να βοηθεί τας αληθώς χείρας. Καλώς προϊστάμενοι πρεσβύτεροι εσαξιώνονται διπλής τιμής, μάλιστα ως οικοπιάζωσιν εις λόγων και διδασκαλίαν, διότι λέγει η Γραφή, δεν θέλησε φράγξη το στόμα βοός αλωνίζοντος και άξιος είναι ο εργάτης του μισθού αυτού. Κατηγορία εναντίον πρεσβυτέρου μην παραδέχου, εκτός διαστόματος δύο ή τριών μαρτύρων, τους αμαρτάνοντας έλεγχε ενώπιον πάντων δια να έχουσι φόβον και η λυπή. Αμήν. Οι οδηγίες και οι εντολές, θα τολμούσα να πω, του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο, είναι οδηγίες, συμβουλές στους... Ο Τιμόθεος ήταν πρεσβύτερος και μάλιστα αργότερα έγινε και επιμένας. Αλλά είναι οδηγίες του Λόγου του Θεού, προτροπές και εντολές προς τους εργάτες, αλλά όπως έχουμε πει κατά επανάληψη, είναι, επειδή ο εργάτης είναι και πρέπει να είναι τύπος του κυπημνίου, είναι για όλους μας. Ιδιαιτέρως βέβαια για τους ανθρώπους που θέλουν να υπηρετήσουν το Θεό, αλλά για όλους μας. Και είναι πάρα πολύ όμορφες, αδελφοί, οι συμβουλές του Λόγου του Θεού μέσα στην απλότητα αυτή που έχει ο Λόγος του Θεού, που σοφίζει τους ανθρώπους που τον πιστεύουν. Πρεσβύτερον μη επιπλήξεις, αλλά πρότρεπε ως πατέρα. Πρεσβύτερο σε ηλικία, γέροντα. Ποτέ γέροντα μην επιπλήξεις. Απαγορεύεται από το Λόγο του Θεού. Μπορεί να κάνει λάθη, μπορεί να κάνει ασοφίες, μπορεί να κάνει κάτι που σε ενοχλεί. Ποτέ όμως απαγορεύεται από το Λόγο του Θεού να τον επιπλήξεις. Και ιδιαιτέρως, αδερφοί αγαπητοί, θα ήθελα να αναφερθώ στα παιδιά με τους γονείς. Τίμα, λέει, τον πατέρα σου και τη μητέρα σου για να σου γίνει καλό. Είναι εντολή με επαγγελία. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου για να σου γίνει καλό και να είσαι μακροχρόνιος. Πολλά χρόνια να ζήσεις. Είσαι χρήσιμος στα χέρια του Θεού όταν φροντίζεις
τους γονείς, αλλά είσαι ευάρεστος στα μάτια του Θεού όταν φροντίζεις τους γέροντες και τις γερόντισσες, τους μεγάλους σε ηλικία, και είσαι τελείως άθλιος στα μάτια του Θεού αν επιπλήττεις γέροντες ή γερόντισσα. Αλλά τι να κάνεις, να τον αφήνεις στο λάθος του? Όχι, να τον προτρέπεις σαν να ήταν ο πατέρας σου, στον οποίον οφείλεις τιμή, σεβασμό, φροντίδα. Ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, από πείρα μικρή σας λέω, από τότε που μπήκα στην Εκκλησία, αλλά και πριν έρθω στον τον Χριστό, μ' άρεσε να συνδιαλέγουμε, να κουβεντιάζω με γέροντες και με γερόντισσες. Έχουν πείρα, έχουν πολλά πράγματα να σου πούνε. Αλλά και μέσα στην Εκκλησία μ' άρεσε αυτό. Από έναν δε τέτοιο γέροντα άκουσα κάτι που χαράχτηκε στην καρδιά μου. Παιδί μου, λέει, έχω κάνει στη ζωή μου χρόνια, πολλά, νηστείες, προσευχές, ολονυχτίες, νηστείες μιας μέρας, δύο ημερών, μέχρι και 8 μέρες έχω φτάσει. Αλλά ό,τι πήρα από το Θεό, το πήρα κατά χάρη. Ακόμη το θυμάμαι αυτό. Ο Θεός κατά χάρη δίνει, αδελφοί. Αλλά κάνει χάρη ο Θεός στους ταπεινούς. Στους υπερηφάνους ο Θεός αντιτάσσεται. Μην περιμένεις να πάρεις από το Θεό κατά χάρη, εάν δεν έχεις αυτό που θέλει ο Θεός: πνεύμα ταπεινού ανθρώπου, καρδιά συντετριμένου ανθρώπου, και να τρέμεις στο λόγο του Θεού. Το πνεύμα το αλαζονικό δεν θα σε φέρει στην ευλογία του Θεού και στη χάρη του Θεού. Είναι ένας νόμος ανώτερος από το φυσικό. Ο φυσικός νόμος είναι ο νόμος της βαρύτητος. Ό,τι αφήσεις θα πέσει. Όσες φορές και αν τα αφήσεις, δεν υπάρχει ούτε μία φορά περίπτωση να ανέβει ψηλά. Ο νόμος ο πνευματικός ακόμη πιο ισχυρός είναι. Ο υπερήφανος θα πέσει. Έστω και αν το πετάξεις ψηλά, όσο πιο ψηλά ανέβει, τόσο πιο άσχημη πτώση θα έχει. Ο υπερήφανος θα πέσει. Είναι ο νόμος της πνευματικής βαρύτητος. Θα γκρεμίσει ο υπερήφανος. Μα τώρα, σε λίγο, αύριο, μεθαύριο, θα γκρεμίσει. Αντίθετα, όταν πάρεις ένα φελό και τον βάλεις μέσα στη θάλασσα, μέσα στο νερό, θα ανέβει. Είναι ο νόμος της άνωσης. Και ο πνευματικός νόμος της άνωσης είναι η ταπείνωση. Όποιος ταπεινώνει τον εαυτό του, ο Θεός τον υψώνει. Όποιος υψώνει τον εαυτό του, ο Θεός τον ταπεινώνει. Για να μπορέσουμε τώρα να υποταχθούμε στο λόγο του Θεού, δεν γίνεται παρά να βρούμε χάρη από το Θεό. Δεν μπορεί να πει, δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος που θα πει: εγώ θα κάνω ακριβώς ό,τι μου λέει το Ευαγγέλιο. Δεν μπορείς. Δεν γίνεται. Πρέπει να βρεις χάρη από το Θεό. Εκείνη τη στιγμή της κρίσης, που κάποιος γέροντας, παραδείγματος χάρη, και άλλα πράγματα όπως θα διαβάσουμε παρακάτω, κάποιος γέροντας, κάποια γερόντισσα θα σε ενοχλήσουμε. Πρέπει να βρεις χάρη από το Θεό, να ταπεινωθείς, να μην επιπλήξεις, αλλά αντιθέτως να το προτρέψεις σαν τον πατέρα σου. Με το σεβασμό και την τιμή που ο λόγος του Θεού σε προτρέπει να έχεις για τους γονείς σου. Ήθε πάντοτε να βρίσκουμε χάρη από το Θεό, αλλά πρέπει να μείνουμε λίγο σε αυτό. Χάρη από το Θεό θα βρεις όταν έχεις πνεύμα ταπεινού ανθρώπου. Ταπεινού ανθρώπου. Έχετε δει όταν τσακώνονται ένας κοντός και ένας ψηλός, ο κοντός πόσο ταπεινώνεται? Γιατί βλέπετε τον ψηλό απέναντι, αμέσως ησυχάζει. Αυτός είναι ο ταπεινός άνθρωπος, ο φτωχός άνθρωπος μπροστά στον πλούσιο ταπεινώνεται. Ο αδύναμος άνθρωπος μπροστά στο δυνατό ταπεινώνεται. Αλλά ο Θεός δεν θέλει να ταπεινωνόμαστε εξ ανάγκης. Θέλει να ταπεινωνόμαστε με τη χάρη του Χριστού, επειδή πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο. Ωραία είναι ο ψηλός να ταπεινώνεται στο κοντό. Ωραία είναι ο δυνατός να ταπεινώνεται στον ασθενή. Ο πλούσιος στο φτωχό. Να δεις τι θα κάνει ο Θεός στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Αλλά για να μπορούμε να ταπεινωνόμαστε και να εκπληρώνουμε, να εκτελούμε το θέλημα του Θεού, μία είναι η ευκαιρία που έχουμε. Να αγαπάμε τον Χριστό
ώστε να κάνουμε το θέλημά Του. Αν δεν αγαπάς το Θεό, αν δεν αγαπήσεις τον Χριστό, δεν μπορείς να κάνεις το θέλημά Του και δεν μπορείς και να ταπεινωθείς. Άρα δεν μπορείς να βρεις χάρη από το Θεό, άρα δεν μπορείς να ευλογηθείς. Ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με. Αν αγαπάς τον Χριστό, δεν μπορεί παρά θα φυλάς το λόγο Του. Είναι και για να το καταλάβουμε καλά, όταν ένας άντρας αγαπάει τη γυναίκα του, της λέει δεν σου χαλάω ποτέ χατήρι. Τα παιδιά γίνονται κακομαθημένα από γονείς που αγαπάνε πάρα πολύ τα παιδιά και δεν φροντίζουν τη συμπεριφορά τους, γιατί δεν τους χαλάνε χατήρι. Η αγάπη φέρνει τον άνθρωπο να μην χαλάει χατήρι. Ένα παιδί, ένας γιος, μια κόρη που αγαπάει τη μάνα και τον πατέρα δεν του χαλάει ποτέ χατήρι. Και από εκεί καταλαβαίνει ο γονιός, πατέρας ή μητέρα, ότι τον ή την αγαπάνε τα παιδιά του. Το γεγονός ότι της κάνει όλα τα χατήρια. Και τα χατήρια όχι αυτά που γίνονται εύκολα, αλλά και αυτά που δεν γίνονται. Γιατί η αγάπη έχει θυσία. Αποδεικνύεται η αγάπη από τη θυσία. Μπορείς να πεις αγαπάω, πήγαινε στο καλό. Σ' αγαπάω και σε φροντίζω. Σ' αγαπάω και μεριμνώ. Σ' αγαπάω και σε υπηρετώ. Και η απόδειξη, η κυρίαρχη απόδειξη της αγάπης στο ανθρώπινο γένος είναι η θυσία του Θεού, η θυσία του Χριστού. Ο λόγος του Θεού έγινε σάρξ και δεν ήρθε για να κυβερνήσει ούτε για να υπηρετηθεί, αλλά ήρθε για να σώσει και για να υπηρετήσει τους ανθρώπους. Δηλαδή ήρθε να πεθάνει για τους ανθρώπους. Γενόμενος λέει υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Εταπείνωσε τον εαυτό του και έγινε υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Αλλιώς δεν μπορεί. Γι' αυτό όμως ο Θεός, όχι γιατί ήταν γιος του, όχι γιατί ήταν Θεός, γι' αυτό ο Πατέρας Θεός ο ουράνιος στον άνθρωπο Χριστό Ιησού, επειδή εταπεινώθη έως εδάφους και έγινε υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, γι' αυτό ο ουράνιος Πατέρας στον άνθρωπο Χριστό Ιησού έδωκε το υπερπάνω όνομα. Δεν του το έδωσε κατά χάρη του Ιησού Χριστού, το έδωσε σαν ανταμοιβή για την ταπείνωση, την υπακοή και τη θυσία του. Το υπερπάνω όνομα, μπροστά στο οποίο θα κλείνει κάποια στιγμή πανγόνι και επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων δυνάμεων. Και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει τον Ιησού Χριστόν Κύριον των δυνάμεων. Αλληλούια. Και όλα αυτά ξεκίνησαν από την ταπείνωση, αδελφοί. Η οποία ταπείνωση τον οδήγησε στην υπακοή και η υπακοή τον οδήγησε στη θυσία. Η θυσία βέβαια τον οδήγησε στο θάνατο, αλλά ο θάνατος του δικαίου βρήκε ανάσταση από τον Πατέρα Θεό. Ο Θεός πάλι όχι κατά χάρη, αλλά εκ της δικαιοσύνης του. Τον αναμάρτητο άνθρωπο Χριστό Ιησού δεν μπορούσε να τον αφήσει στον Άδη, δεν μπορούσε να τον αφήσει με τους νεκρούς, γι' αυτό και τον ανέστησε. Γιατί μόνο ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Ο μισθός του αγιασμού είναι ζωή αιώνιος. Γι' αυτό και ο Πατέρας Θεός τον ανέστησε. Αλλά ο Ιησούς Χριστός είναι το πρότυπό μας. Ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Και όταν δίνει αυτές τις συμβουλές και τις προτροπές στον Τιμόθεο, τον νεαρό Τιμόθεο, δεν τις δίνει θεωρητικά, αλλά πρώτα ο ίδιος τις έχει εκτελέσει. Με την απόλυτη εμπιστοσύνη, πεποίθηση ότι ο Τιμόθεος θα ακούσει τα λόγια του Παύλου σαν λόγια Θεού καθώς είναι. Και ο Χριστός σήμερα που μας μιλάει, που διαβάζουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, θέλει να αισθάνεται απόλυτη εμπιστοσύνη ότι και εμείς τα λόγια αυτά τα ακούμε όχι σαν λόγια ανθρώπινα, γιατί αυτό το βιβλίο δεν είναι ανθρώπινο βιβλίο, αλλά σαν λόγια Θεού καθώς είναι. Και να εξητήσουμε και εμείς να αγαπήσουμε τον Χριστό, να μας βοηθήσει να αγαπήσουμε τον Χριστό, να ταπεινωθούμε μπροστά στον Χριστό και να εκτελέσουμε τα λόγια Του, ώστε ο Θεός να έλθει και Αυτός εν δικαιοσύνη
επειδή δεχθήκαμε το Λόγο Του, τον Άγιο, τον Ιησού Χριστό, να μας αναστήσει. Να μας καθαρίσει την καρδιά, να μας συγχωρεί τις αμαρτίες, να μας θεραπεύει. Γιατί ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί αγαπητοί, ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε. Πέθανε για τις αμαρτίες μας να φύγουν από πάνω μας. Πέθανε για τις ανομίες μας και τις παραβάσεις μας. Πέθανε για τις θλίψεις μας. Πέθανε για να έχουμε ειρήνη στην καρδιά μας. Και τελικά πέθανε και για τις αρρώστιες μας. Γι' αυτό θα το πούμε μια φορά ακόμη, είναι κρίμα να έχουμε τον Χριστό μπροστά μας και να μην πάμε να του δώσουμε τα βάρη μας. Ποιος θα σε ελευθερώσει από τις αγωνίες, από τα βάρη, από τις αρρώστιες, από τις θλίψεις, από τα προβλήματα, από τα διέξοδα? Έλθετε προς με πάντες, πάντες, οικοποιώντες και υπεφορτισμένοι από όλα. Κουρασμένοι, φορτωμένοι από όλα, από θλίψεις, από αγωνίες, από προβλήματα προσωπικά, οικογενειακά, από αρρώστιες, από επαγγελματικά, από όλα τα προβλήματα. Έλθετε προς με πάντες και εγώ θα σας αναπαύσω. Και αν μάθετε μάλιστα να είστε πράοι και ταπεινείς, μάθετε από εμού, διότι εγώ είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Και αν μάθετε μάλιστα να είστε πραείς και ταπεινείς στην καρδιά, τότε εγώ θα δώσω μόνιμα ανάπαυση στην ψυχή σας. Και θα ζείτε μια άλλη ζωή, σε ένα άλλο περιβάλλον, μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, ό,τι μας βαραίνει, μα επιθυμία είναι, μα αμαρτία είναι, μα θλίψη είναι, μα αγωνία είναι, μα αρρώστια είναι, ό,τι και αν συμβαίνει, μην αμελήσεις να μπεις μέσα στο δωμάτιό σου, να κλειδώσεις την πόρτα, όπως λέει η Γραφή, εκεί να γονατίσεις μπροστά στον Πατέρα, στον Ουράνιο, ο οποίος είναι εν το κρυπτό, να βγάλεις μέσα από την καρδιά σου και από την ψυχή σου τα βάρη σου, τα προβλήματά σου, τα παραπονά σου. Έτσι όπως μιλάμε, όπως εξομολογούμεθα. Πώς καμιά φορά βλέπουμε έναν αδελφό και λέμε, έλα να σου πω, έχω ένα πρόβλημα. Τι μπορείς να μου πεις, τι μπορείς να κάνεις, προσευχή σου. Να πάμε να τα δώσουμε στον Πατέρα μας, στον Ουράνιο, στο όνομα του Χριστού. Να πάμε να τα φορτώσουμε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, μπροστά στον Πατέρα μας, στον Ουράνιο. Και θα δείτε, αδερφοί, τι θα κάνει ο Θεός μετά. Θα αναπαύσει την ψυχή σου. Μην κουβαλάς τα βάρη στην πλάτη, δεν θα σε βγάλει πουθενά. Έχετε δει τους ανθρώπους πως καμπουριάζουνε? Έχεις κουβαλήσει ποτέ βάρος να δεις? Στην αρχή νομίζεις ότι είναι ελαφρύ, έστω και αν είναι 4 κιλά. Πάρει μια τσάντα 4 κιλά, 5, όχι παραπάνω. Όταν την πάρεις λες, αυτή είναι πολύ ελαφριά για μένα. Για προχώρα λίγο. Προχώρα λίγο να δεις πως θα σου κοπεί το χέρι. Αλλά και κάτι ακόμη πιο εύκολο. Σήκωσε το χέρι σου, πόση ώρα μπορείς να το κρατήσεις σηκωμένο? Θα πέσει. Δεν είμαστε φτιαγμένοι, αδερφοί, να κουβαλάμε βάρη. Είμαστε φτιαγμένοι να δίνουμε τα βάρη μας στο Χριστό. Αλληλούια. Να μας ελευθερώνει. Να φέρνει ανάπαυση στην ψυχή μας. Βέβαια, ας μην νομίζει κανείς ότι θα πάρει τίποτα αν ζητάει με ολιγοπιστία, με δισταγμό. Κανείς δεν μπορεί να πάρει από τον Χριστό τίποτα με απιστία, ολιγοπιστία ή δισταγμό. Θα πας στον Χριστό και θα του πεις πάρτα και να του τα δώσεις. Δηλαδή με πίστη. Και ο Θεός θα αναλάβει τα πάντα μετά. Θα δεις τι θα κάνει ο Θεός. Μεγαλεία θα κάνει. Αλλά η πρώτη ενέργειά του θα είναι να γεμίσει την καρδιά σου με ανάπαυση. Και από εκεί και πέρα θα αρχίσει να εργάζεται. Για να γίνουν όμως όλα αυτά, ξαναγυρίζουμε στην αρχή του μαθήματός μας, πρέπει να αγαπάμε τον Χριστό. Για να κάνουμε τις εντολές του. Για να κάνουμε τις εντολές του πρέπει να είμαστε ταπεινοί για να βρίσκουμε χάρη ενώπιόν του. Και από εκεί και πέρα να διαβάζουμε με προσοχή τι μας λέει ο Λόγος του Θεού για να εκτελούμε. Ο άνθρωπος πια είναι ευάρεστος ενώπιον του Θεού. Ο Θεός επιβλέπει σε αυτόν. Και πριν ακόμη ζητήσεις, ο Θεός θα σου απαντάει. Πρότρεπε λοιπόν τους γεροντότερους, πρεσβύτερων γεροντότερων λοιπόν μην επιπλήξεις, αλλά πρότρεπε αυτόν ως πατέρα. Τους νεοτέρους να τους προτρέπεις, όχι μην τους επιπλήξεις, να τους επιπλήξεις.
αλλά τους νεωτέρους θα τους προτρέπεις ως αδελφούς. Δεν τους προτρέπεις σαν εχθρούς, ούτε σαν ξένους. Πώς έχεις ένα αδελφάκι μικρό και τον προτρέπεις και του μιλάς γλυκά γιατί τον αγαπάς, τους γεροντότερους δεν θα τους επιπλήττεις, αλλά θα τους προτρέπεις σαν πατέρες, τους νεότερους όμως αν χρειαστεί να τους επιπλήττεις θα τους επιπλήττεις, αλλά όμως θα τους προτρέπεις σαν αδελφούς σου, τις γεροντότερες σαν μητέρα σου, τις νεότερες, τι ωραίο που είναι αυτό, σαν αδελφές σου, αλλά πρόσεξε, με τα πάσης καθαρότητος. Μη χάσεις τον αγιασμό σου, μην πλησιάσεις μία κοπέλα αν την προτρέψεις και αρχίζει το μάτι σου και σκοτεινιάζει, γιατί λέει ο οφθαλμός σου είναι το θερμόμετρο του χριστιανού. Εάν ο οφθαλμός σου είναι πονηρός, όλο το σώμα είναι σκοτεινό. Αν ο οφθαλμός όμως είναι αγαθός, όλο το σώμα είναι φωτεινό. Όταν λοιπόν μία νεοτέρα την προτρέπεις, θα την προτρέπεις σαν αδελφή σου, αλλά η καρδιά σου θα είναι καθαρή. Και αν διακρίνεις μέσα ότι η καρδιά σου κάτι πιάνει, το μάτι σου κάτι κοιτάζει στραβά, σήκω και φύγε και πήγαινε ησύχαση, θα τακτοποιήσουμε το Θεό. Μέσα στην Εκκλησία, αδελφοί αγαπητοί, βασιλεύει ο Χριστός και οι Άγιοι του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός θα κατέβει με τα πάντων των Αγίων. Δεν θα κατέβει με τα πάντων που βρίσκονται στην Εκκλησία. Δύο θα είναι σε μια κλίνη, ο ένας παραλαμβάνει τι άλλη αφήνεται. Με τα πάντων των Αγίων. Τα στρατεύματα του Κυρίου είναι οι Άγιοι αυτού. Και μάλιστα το έχουμε ξαναπεί, αλλά θα ήθελα να το πω μια φορά ακόμη, αυτό που γράφει στους Θεσσαλονικείς ο Απόστολος Παύλος και είναι μοναδικό. Λέγει, επειδή τούτο είναι το θέλημα, αν θέλετε να το ανοίξετε, είναι σελίδα 1047, δέλτα κεφάλαιο, τέταρτο κεφάλαιο, τρία εδάφιο. Από τη Θεσσαλονική στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου την πρώτη προς Θεσσαλονικείς. Να το διαβάσουμε μια φορά αδελφοί όλο για να χαραχθεί στην καρδιά μας αυτό. Είναι από τα πιο σοβαρά μυστικά του Ευαγγελίου. Για να απολαμβάνεις την ευλογία του Θεού και να αποφεύγεις τις ταλαιπωρίες μέσα στην παρουσία του Θεού. Τρία εδάφιο, τέσσερα κεφάλαιο. Επειδή τούτο είναι το θέλημα του Θεού ο αγιασμός σας, να απέχεστε από τις πορνείας, να εξεύρει έκαστος ημών να κρατεί το εαυτού σκεύος εν αγιασμό και τιμή. Ουχή εις πάθος επιθυμίας, καθώς και τα έθνη τα μη γνωρίζοντα των Θεών. Να μην υπερβαίνει της να αδικεί των αδελφών αυτού, και εδώ το έξι να προσέξουμε. Να μην υπερβαίνει της και αδικεί των αδελφού εις των αδελφών αυτού εις το πράγμα τούτο, διότι ο Θεός είναι εκδικητής δια πάντα ταύτα, καθώς σας προείπομεν και διαμαρτυριών εβεβαιώσαμε. Ο Λόγος του Θεού μας προλέγει, αλλά και μας βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος με την πείρα του, ότι αν κάποιος αδελφός αδικήσει τον αδελφό του εις αυτό το θέμα, τότε θα έχει μπροστά του το Θεό όχι ευεργέτη, όχι σωτήρα, αλλά εκδικητή. Και είναι φοβερό, αδελφοί αγαπητοί, να πέσει κάποιος σε χέρια Θεού ζώντος. Γι' αυτό με τα πάσης προσοχής, όπως λέει η Γραφή, τας νεοτέρας να τας προτρέπεις με τα πάσης καθαρότητος ως αδελφάς. Και μπαίνει σε μια ειδική κατηγορία ανθρώπων, τις χείρες. Ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, τις χείρες και τα ορφανά ο Θεός τα προστατεύει κατά έναν ιδιαίτερο τρόπο. Ιδιαίτερα δε τις χείρες, και για τις χείρες ο Θεός λαμβάνει ιδιαίτερη μέρημνα. Οι γυναίκες δηλαδή που έχουν χάσει τον άντρα τους και είναι μόνες τους, πολύ σοβαρό αυτό. Μία γυναίκα, έστω και αν ο άντρας της είναι λίγο άρρωστος ή πολύ άρρωστος, δεν είναι μόνη της. Αλλά όταν μία γυναίκα δεν έχει τον άντρα της, γιατί ο άντρας είναι η κεφαλή της γυναίκας, τα πράγματα εκεί δυσκολεύουνε. Πολύ δυσκολεύουνε. Και μάλιστα αν είναι και γερόντισα, άντε να βρει παρηγοριά. Το χειρότερο πράγμα είναι ο γέροντας να χάσει τη γερόντισά του. Ιδιαίτερα η πιστή μέσα στην Εκκλησία.
Είναι πολύ σοβαρό, γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού αναφέρει ένα ολόκληρο κεφάλαιο για αυτές τις αδερφές, τις χείρες. Και προτρέπει με πολύ αγάπη, το χαρακτηριστικό του Ευαγγελίου είναι η αγάπη, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Αλλά όμως όχι μόνο με πολύ αγάπη, αλλά ιδιαιτέρως και με πολύ αλήθεια, αδελφοί. Ο Λόγος του Θεού είναι αγάπη και αλήθεια. Για να το δούμε λοιπόν. Εάν δε κάποια χείρα έχει παιδιά και εγγόνια, ας μάθουν τα παιδιά της και τα εγγόνια πρώτα να καθιστούν ευσεβή των ίδιων αυτών οίκων και να αποδίδωσι αμοιβάς εις τους προγόνους αυτών, διότι τούτο είναι καλόν και ευπρόσδεκτον ενώπιον του Θεού. Αυτό γράφεται και λέγεται σε σχέση με την εντολή «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου». Αν κάποια αδελφοί είναι χείρα, πρέπει να μάθουν τα παιδιά και τα εγγόνια, και προσέξτε, και τα εγγόνια, να φροντίζουν τη χείρα γυναίκα, να την προσέχουν, γιατί αυτό είναι ενώπιον του Θεού καλόν και ευπρόσδεκτον. Είναι θυσία ζώσα. Χαίρεται ο Θεός να βλέπει τον εγγονό ή την εγγονή να φροντίζει τη γιαγιά. Δέχεται αυτή την πρόσκληση. Χαίρεται ο Θεός να βλέπει τους αδελφούς να προνοούνε για τις χείρες. Και δεν λέει, αδελφοί αγαπητοί, η χείρα είναι πλούσια ή φτωχιά. Δεν είναι να διαφοροποιείται μία γυναίκα μόνη της. Βεβαίως είναι πολύ σοβαρό να μην έχει και χρήματα, αλλά είτε έχει είτε δεν έχει, είναι μόνη της. Η μοναξιά, αδελφοί αγαπητοί, δεν αγοράζεται. Μόνο η αγάπη μπορεί να την προσφέρει. Και η αγάπη δεν σημαίνει να είναι συνέχεια μαζί, αλλά είναι να είναι η σκέψη μαζί, να σκέφτεσαι την αδελφή, τη γερόντισσα ή το γέροντα, αλλά ιδιαίτερα τη γερόντισσα, να προσεύχεσαι, να ενδιαφέρεσαι, ιδιαιτέρως δε αν έχει παιδιά και εγγόνια, αλλά και μέσα στην εκκλησία. Η αληθώς όμως υπάρχει, αδελφοί αγαπητοί, και ένας χωρισμός στο Λόγο του Θεού, ένας διαχωρισμός. Η αληθώς χείρα και η όχι αληθώς χείρα. Για να τη δούμε. Πρώτον, η δε αληθώς χείρα και μεμονωμένη, και βλέπετε τι ωραία που το περιγράφει. Δεν το λέει χείρα, λέει χείρα και μεμονωμένη. Μόνη της. Και απευθύνεται το Λόγος του Θεού σε όλη την εκκλησία και στις χείρες. Η αληθώς χείρα και μεμονωμένη δεν ελπίζει στα παιδιά της και στα εγγόνια της, ούτε στους γαμπρούς της, ούτε στις νύφες της. Γιατί ξέρει ότι όποιος ελπίσει σε άνθρωπο θα απογοητευθεί. Ελπίζει εκεί που πρέπει να ελπίσει, στον παντοδύναμο Θεό. Η αληθώς χείρα και μεμονωμένη ελπίζει επί των Θεών και εμένει, επιμένει στας δεήσεις και στας προσευχάς νύχτα και ημέρα. Ο Λόγος του Θεού λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, και θα το πω λίγο χοντρά και συγχωρέστε με, έναν άχρηστο άνθρωπο που πιθανόν να νομίζει μέσα στον κόσμο ο κόσμος ότι είναι μία γυναίκα γερόντισσα, την καθιστά πολύ χρήσιμη και πολύτιμη. Γιατί η αληθώς χείρα, επειδή ελπίζει στο Θεό, μοιάζει σαν το δέντρο που είναι φευτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων, και ό,τι αν κάνει ο Θεός το ευωδώνει, και ό,τι προσεύχεται ο Θεός το ακούει, και όσο προσεύχεται ο Θεός απαντάει. Και αν λοιπόν τώρα έχει την τύχη κάποιος, όπως παράδειγμα του Σαχάρη έχω εγώ, να έχει το γέροντα ή τη γερόντισσα στο σπίτι, αυτό είναι τύχη, είναι ευλογία Θεού. Εάν είναι αληθώς χείρα, γιατί? Γιατί νύχτα και ημέρα εμένει εις τας δεήσεις και στας προσευχάς. Και τα παιδιά και τα εγγόνια συνοδεύονται από τις προσευχές ενός ανθρώπου κατά κόσμον άχρηστου, ενώπιον του Θεού όμως πολύτιμου και πάρα πολύ χρήσιμου.
Αλληλούια. Είδατε αδερφοί πως ο λόγος του Θεού τακτοποιεί τα πράγματα, τα βάζει σε τάξη και όλους μας μας κάνει χρήσιμους τον έναν προς τον άλλον. Και όλα αυτά αδερφοί αγαπητοί, γιατί? Γιατί ο Θεός γεμίζει την καρδιά μας με τη δική του την αγάπη. Γιατί δεν μπορεί να εμένει στις δεήσεις και στις προσευχές εάν η καρδιά της χείρας δεν είναι γεμάτη από αγάπη. Και δεν μπορεί ένας εγγονός ή μια εγγονούλα να φροντίζει τη γιαγιά ή τον παππού εάν ο Θεός δεν το έχει γεμίσει την καρδιά με αγάπη. Και έτσι αδερφοί αγαπητοί, με την αγάπη του Χριστού ο άνθρωπος, και προσέξτε το, ο κάθε άνθρωπος, όλοι οι άνθρωποι γίνονται απολύτως χρήσιμοι, ωφέλιμοι, και θα προσθέσω και μία λέξη ακόμη, και απαραίτητοι στην οικογένεια και στην εκκλησία. Είναι περιουσιακό, συγγνώμη κυρία μου, στοιχείο οι γερόντισσες μέσα στην εκκλησία για τις προσευχές τους. Έχουν αξία οι χείρες, οι γιαγιάδες, οι παππούδες έχουν αξία, γιατί σαν χείρα και μεμονωμένη η προσευχή της έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Και ιδίως αδερφοί αγαπητοί, όταν από την καρδιά της δεν βγαίνει παράπονο αλλά βγαίνει ευχαριστία, βγαίνει χαρά, λέει ας είναι καλό, καλά τα παιδιά μου, πώς με αγαπάνε, πώς με φροντίζουνε. Ξέρετε τι λένε οι άνθρωποι? Να έχεις, λέει, την ευχή της μάνας σου και μη φοβάσαι τίποτα. Όμως η αλήθεια είναι, αδερφοί αγαπητοί, να έχεις την προσευχή της μάνας σου. Αυτή είναι η αλήθεια. Την προσευχή της γιαγιάς. Την προσευχή του παππού. Η αληθώς λοιπόν χείρα και μεμονωμένη ελπίζει εις τον Θεόν, εμένει εις τας δεήσεις και προσευχάς και νύχτα και ημέρα. Η μη αληθώς χείρα όμως, η δεδομένη εις τα ειδονάς, ενώ ζει είναι νεκρά. Υπάρχουν όμως και γυναίκες, και μην πείτε ότι αυτή είναι γερόντισσα και δεν. Άμα η καρδιά χαλάσει και 150 χρόνων να είσαι, η καρδιά έχει σημασία αδερφοί. Η μη αληθώς χείρα είναι δεδομένη εις τα ειδονάς και ενώ ζει είναι νεκρά. Και έχω δει τέτοιους ανθρώπους να ενδιαφέρονται μόνο για τον εαυτό τους, να απαιτούνε, και μάλιστα αν έχουν και κανένα σπίτι που το έχουν τάξει και πούνε εγώ άμα πεθάνω θα στο δώσω εκεί, και αν έχουν και μερικά χρήματα και ο καημένος ο γιος και η νύφη, η κόρη και ο γαμπρός δεν έχουν και πολλά λεφτά και έχουν κάποιο κομπόδεμα, τους χορεύει στο ταψί. Θα με πας εκεί, θα με κάνεις τούτο, θα με τα έχω δει αυτά. Δηλαδή τα έχουμε δει αυτά. Όμως αυτή η χείρα δεν έχει την εύνοια του Θεού. Δεν μπορεί ο Θεός να είναι μαζί της, αλλά είναι δεδομένη, όπως λέει η Γραφή, στα ειδονάς, και μην πάει το μυαλό σας μόνο στην αμαρτία της σαρκική. Όταν λέμε ειδονή εννοούμε καλοπέραση. Ήταν μία, τη θυμάμαι τώρα και μου ήρθε στο μυαλό, που έλεγε στον καημένο τον γαμπρό της, θα έρθεις με το αυτοκίνητο που σου αγόρασα να με πάρεις και θα με πας στη θάλασσα, θα με περιμένεις, να κάνω το μπάνιο μου και θα έρθω. Γιατί εγώ είμαι τίμια γυναίκα. Το θυμάμαι. Αλλά το φουκαρά το διέλυε. Αυτός ο καημένος τι να κάνει, δεν ήταν και πιστός. Ήλπιζε στο διαμέρισμα και στα μετρητά. Έπαιρνε το αυτοκίνητο που το είχε πάρει. Πήγαινε, έκανε τον μπάνιο, την περίμενε. Αυτά τα λόγια παράδειγμα, αλλά δεν είναι ωραία πράγματα αδερφοί. Αυτή η γυναίκα είναι άχρηστη. Δεν βοηθάει, δεν προσφέρει. Αλλά και ο γαμπρός ή ο γιος και η κόρη δεν μπορούν να προσφέρουν τίποτα ενώπιον του Θεού, δεν είναι ωραία, και έτσι δεν μπορεί να υπάρχει και αποτέλεσμα, δεν μπορεί να υπάρχει ευλογία, δεν μπορεί να υπάρχει αγάπη, δεν μπορεί να υπάρχει χαρά. Και καταντάει ο γαμπρός να λέει άντε πότε θα πεθάνει, κύριε πάρτινε, και κάνει το σταυρό του τα δύο χέρια, πάρτινε να ησυχάσουμε. Γιατί είναι πρόβλημα, είναι εμπόδιο. Αλλά αυτά ισχύουν έξω από την εκκλησία. Μέσα στην εκκλησία είναι η αγάπη του Χριστού. Είναι το έλεος του Χριστού, είναι τα σπλάχνα του Χριστού, είναι η αλήθεια του Ευαγγελίου. Και ταύτα παράγγελε για να είναι άμεμπτη, αλλά εάν της δεν προνοεί περί τον εαυτού και μάλιστα των οικείων, ειρνήθη την πίστη και είναι απίστου χειρότερος.
Τώρα ξαναγυρίζει ο λόγος του Θεού σε εμάς. Εάν λέει κάποιος που λέει ότι είναι πιστός, που λέει ότι είναι αναγεννημένος, που λέει ότι είναι βαφτισμένος με Πνεύμα Άγιο, που λέει ότι μένει στο λόγο του Θεού, έρχεται στην εκκλησία, υπηρετεί την εκκλησία, κηρύττει, προφητεύει ή οτιδήποτε άλλο κάνει. Εάν αυτός ο άνθρωπος, άντρας ή γυναίκα, έχει κάποια χείρα και δεν προνοεί για τους οικείους του, και μάλιστα λέει η Γραφή περί τον εαυτού, για τους δικούς του ανθρώπους, όχι για τη γειτόνισσα, αν μπορείς και για τη γειτόνισσα, αλλά δεν είναι υποχρέωση, για τους δικούς σου ανθρώπους, ιδιαιτέρως δε αυτούς που ο Θεός έχει βάλει μέσα στο σπίτι σου, είσαι απίστου για τα μάτια του Θεού χειρότερος. Το προσέξουμε λίγο αυτό, αδερφοί αγαπητοί, γιατί είναι πραγματικά πολύ αυστηρός, να τολμούσα να πω κάτι περισσότερο, σκληρός ο λόγος του Θεού επάνω στους ανθρώπους που αγνοούνε τους γέροντες και τις γερόντισες που ο Θεός τους έχει χαρίσει σαν συγγενείς, ιδιαιτέρως δε αυτούς που τους φιλοξενούν ή που μένουν κοντά τους, τους οικείους μέσα στην οικογένεια. Αυτός ο άνθρωπος είναι απίστου χειρότερος, λέει η Γραφή. Μα είναι πρεσβύτερος, μα είναι ποιμένας, μα είναι διάκονος, μα είναι κήρυκας, μα είναι καλός αδελφός. Απίστου χειρότερος. Βλέπετε μερικές φορές πόσο σκληρός είναι ο λόγος του Θεού όταν πρόκειται για τη συμπεριφορά μας ενώπιον του Θεού, μάλιστα σε αδύναμους ανθρώπους, όπως είναι μια χείρα, ένας γέροντας ή μια γερόντισσα. Και επίσης λέει κάτι που αυτό μας δίνει πολύ μεγάλη ελπίδα αλλά και πολύ μεγάλη χαρά. Μας δίνει εντολή ο Κύριος να προνοούμε για τους οικείους μας. Αλλά και εμάς ο Θεός μας αποκαλεί, ο Λόγος του Θεού, οικείους του Θεού, συμπολίτης των Αγίων. Εμείς δηλαδή μέσα εδώ τώρα, αδερφοί αγαπητοί, προσέξτε το, είναι πολύ σοβαρό, νομίζω, τουλάχιστον εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό. Από τη στιγμή που μπαίνω μέσα στην εκκλησία, που είναι η εκκλησία του Θεού, ο οίκος του Θεού του ζώντος, και κατοικώ μέσα στην εκκλησία, ο Θεός με αποκαλεί και εγώ είμαι συμπολίτης των Αγίων και οικείος του Θεού. Οικιακός. Ζω μέσα στο σπίτι του. Και εάν ο Θεός μου δίνει εντολή εμένα τους οικείους μου και για τους ακίους μου να προνοώ, πρώτος αυτός έχει προνοήσει για τους οικείους αυτού που είμαστε εμείς. Έτσι εξασφαλίζει ο άνθρωπος την πρόνοια του Θεού. Προνοεί ο Θεός για σένα όταν είσαι οικείος του Θεού, όπως απαιτεί να προνοείς και εσύ για τους οικείους τους δικούς σου. Πολύ σοβαρό, αδερφοί. Και ο Θεός μας τα λέει αυτά για να μας αυξήσει την πίστη. Δεν μπορεί να έρχεσαι στην εκκλησία και να μην απολαμβάνεις την πρόνοια του Θεού. Δεν γίνεται. Αδύνατον είναι. Έρχεσαι στην εκκλησία. Η καρδιά σου είναι δοσμένη μέσα στην εκκλησία. Δεν πειράζει αν έρχεσαι κουρασμένος, νισταγμένος, ταλαιπωρημένος, ακόμη και θυμωμένος, ακόμη και να έχεις αμαρτήσει γιατί έπεσες. Όλα αυτά ο Θεός τα παραβλέπει προς ώρας και σου λέει, ήλθες στην εκκλησία μου, θεωρείς την εκκλησία μου σπίτι σου. Κύριε, τα μάτια μου κλείνουν, δεν αντέχω, η καρδιά μου πονάει, είμαι θλιμμένος, είμαι άρρωστος, άσε που αμάρτησα κιόλας και θύμωσα και έπεσα, είσαι οικείος μου, εγώ θα προνοήσω για τη ζωή σου. Μπορείς εσύ να ησυχάσεις? Μπορείς εσύ να μην ανησυχείς? Μπορείς να πιστεύεις στο Θεό και στον Χριστό? Εγώ θα προνοήσω για σένα. Και μάλιστα, αδερφοί αγαπητοί, αν τώρα ένας τέτοιος γιος, γιατί τότε είμαστε παιδιά Θεού αφού κατοικούμε μέσα στον οίκον του Θεού, αν ένας τέτοιος γιος εργάζεται και στο έργο του πατέρα του, οργώνει, σκάβει στα χωράφια του πατέρα του, τότε η πρόνοια είναι πολύ μεγαλύτερη. Πάρα
πάρα πολύ μεγαλύτερη. Είναι, λέει, σαν το γιο που δουλεύει τον πατέρα. Έτσι αγαπάει ο Θεός τον άνθρωπο που εργάζεται για αυτόν. Και όταν σημαίνει εργάζεται, δεν θέλει πολλά πράγματα, αδερφοί, ο Θεός. Έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. Αλλά αυτό το λίγο που μπορείς, αδερφέ, κάτω, στο όνομα του Χριστού. Ό,τι αν πράτετε εν το ονόματι του Ιησού Χριστού να πράτετε. Ο Θεός θα προνοήσει. Και να το πω και γραφικά. Ο Θεός θα προβλέψει τέκνον μου. Ο Θεός θα προβλέψει τέκνον μου. Έτσι λέει ο Αβραάμ στον Ισαάκ. Όταν Ισαάκ του λέει, πού είναι το πρόβατο που θα σφάξουμε τώρα που ανεβαίνουμε στο βουνό για θυσία. Και ο Αβραάμ με πίστη είπε στον Ισαάκ, όταν είχε την εντολή από το Θεό να θυσιάσει τον υιόν του, ο Κύριος θα προβλέψει τέκνον μου. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, σας συνιστώ να μην φεύγει από την καρδιά σας και από το στόμα σας. Όταν βλέπετε τη δυσκολία, με τη σκέψη ότι ανήκετε, ζείτε, κατοικείτε μέσα στην Εκκλησία του Θεού, στον οίκον του Θεού του ζώντος, η καρδιά σας και το στόμα σας να πει, ο Κύριος θα προβλέψει, καρδιά μου ησύχασε. Όπως είπε ο Αβραάμ, ο Κύριος θα προβλέψει, παιδί μου ησύχασε. Ο Κύριος θα προβλέψει. Και ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, πως διακρίνεται ο άνθρωπος που κατοικεί στην Εκκλησία. Όχι μόνο αν έρχεται, ας πούμε, κάθε μέρα, γιατί κάθε μέρα πηγαίνουμε Εκκλησία, δεν έχουμε μέρα άχρηστη, αλλά εν πάση περιπτώσει να μην μείνουμε εκεί. Διακρίνεται, αδελφοί, ο άνθρωπος που κατοικεί στην Εκκλησία πόσο την αγαπάει, πόσο αγαπάει τα καθίσματα και κοιτάει να τα φτιάξει να μην χαλάσουν, πόσο αγαπάει τον τοίχο, αλλά ιδιαιτέρως πόσο αγαπάει τα αδέλφια του και το έργο του Θεού. Τα αδέλφια του και το έργο του Θεού. Αλλά από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Από το καρφάκι που έχει βγει και πάει και το φτιάχνει μόνος του. Από το νερό που έπεσε και πάει και το σκουπίζει. Από τη σκέψη ότι η εκκλησία πρέπει να είναι πιο όμορφη από το σπίτι μου. Και αυτό είναι ένας κανόνας. Μέχρι όμως να προχωρήσουμε στα αδέλφια μας και στο έργο του Θεού. Αυτός ο άνθρωπος, αδερφοί αγαπητοί, απολαμβάνει και μετά πάση βεβαιότητας θα απολαμβάνει στη ζωή του την πρόνοια του Θεού. Ο Θεός τα προνοεί. Συνεχίζει ο λόγος του Θεού στο 9. Ας καταγράφεται λοιπόν χείρα ουχή ο λιγότερον των 60 ετών ή της υπήρξε ενός ανδρός γυνή. Τώρα υπάρχουν χείρες που δυστυχώς δεν έχουν τα προστοσύν, αλλά και δεν έχουν ανθρώπους να τους φροντίσουν. Ούτε παιδιά, ούτε εγγόνια, τουλάχιστον πρόθυμα να βοηθάνε. Εδώ τώρα τι λέει ο λόγος του Θεού, κάτι που πρέπει να επιμεληθούμε ακόμη περισσότερο. Ας καταγράφετε, λέει, δηλαδή να την έχετε γραμμένη στην Εκκλησία, να ξέρετε ότι υπάρχουν μία, δύο, τρεις χείρες που έχει την ευθύνη η Εκκλησία. Για μία γυναίκα που έχει εγγόνια και παιδιά δεν έχει την ευθύνη η Εκκλησία, αν και τη φροντίζει η Εκκλησία. Αλλά μία γυναίκα που δεν έχει κανέναν, ο Θεός την ευθύνη τη μεταβιβάζει στην Εκκλησία. Η Εκκλησία θα αναλάβει τώρα. Ας καταγράφεται λοιπόν η χείρα, αλλά μετά προσοχής. Να μαρτυρείται δια τα καλά έργα αυτής. Δηλαδή να είναι μέσα στην Εκκλησία σε αγιασμό. Εάν ανέθρεψε τέκνα, εάν περιέθαλψε ξένους, εάν πόδας αγίων ένυψεν, αν θλιβωμένους εβοήθησεν, αν επικολούθησεν εις πανέργων αγαθών. Και όλα αυτά δεν είναι προϋποθέσεις, όλα μαζί, έστω και ένα. Γιατί μπορεί να ανέθρεψε τέκνα, αλλά να μην εβοήθησε θλιβωμένους γιατί δεν είχε τη δυνατότητα. Ή να μην ανέθρεψε τέκνα και να εβοήθησε θλιβωμένους, πόδας Αγίων να ένυψε και να επικολούθησε την Εκκλησία εις πανέργων αγαθών. Να καταγράφονται οι γυναίκες αυτές. Γιατί? Για φροντίδα, για προσοχή. Και όταν λέμε η Εκκλησία, εννοούμε όλοι μας, προεξεχόντων των πρεσβυτέρων,
των διακόνων, των ποιμένων, αλλά και των παλαιών και των καινούριων αδελφών. Όλοι μας. Να τις γνωρίζουμε ποιες είναι αυτές οι οποίες χρειάζονται. Και δεν μιλάω για οικονομική βοήθεια, αδελφοί. Όπως είπαμε και προηγούμενα. Βεβαίως και οικονομική αν χρειάζεται. Αλλά ιδιαιτέρως για φροντίδα, για εκδήλωση αγάπης, για παρηγοριά, να ξέρει ότι ο άντρας της έφυγε, να ξέρει ότι παιδιά δεν έχει ή δεν ενδιαφέρονται, δεν μας ενδιαφέρει, συγγενείς δεν έχει ή δεν ενδιαφέρονται, αλλά έχει μια ολόκληρη εκκλησία που την αγαπάει και ενδιαφέρεται. Και προσέξτε, και που τον αγαπάει και ενδιαφέρεται. Αυτή είναι η εκκλησία του Χριστού. Η εκκλησία του Χριστού έχει φροντίδα που προέρχεται από αγάπη. Τώρα μιλάει για τις νεότερες χείρες. Τας νεότερας δε χείρας μη τις καταγράφεις. Γιατί αφού οι επιθυμίες του κόσμου ξεπεράσουν την επιθυμία τους για να υπηρετούν τον Χριστό, τότε θέλουν να παντρεύονται. Αυτές οι γυναίκες μην τις λάβεις υπόψη σου, αντιθέτως αυτές πρέπει να παντρεύονται. Και λέει η Γραφή, θέλω λοιπόν στο 14 ενεότερε να υπαντρεύονται, να τεκνοποιώσει, να κυβερνώσει οίκον, να μην δίδωσει μηδεμία αναφορμήν εις τον εναντίον λαϊδωρεί. Η χείρα η νεότερη προτρέπει ο Λόγος του Θεού, την προτρέπει και μας προτρέπει, μας ενθαρρύνει να παντρεύονται, να δημιουργούν οικογένεια, να υπηρετούν σύζυγο και τέκνα. Γιατί εάν η νεότερη χείρα, η οποία αφού υπηρετήσει το Θεό μετά η επιθυμία της χάνεται γιατί ξεπερνιάται από άλλες σαρκικές ή όχι επιθυμίες, αυτή γίνεται και πρόβλημα για τον εαυτό της και για τους άλλους. Λέει μάλιστα ότι εξετράπησαν την έσω πίσω του σατανά. Γιατί? Διότι δεν ήσαν μόνο ότι αθέτησαν την πρώτη πίστη, και εδώ η πρώτη πίστη δεν είναι στο σύζυγο, μην πάει το μυαλό μας εκεί, είναι η πρώτη πίστη στο Χριστό. Είπαν, εγώ δεν θα παντρευτώ, θα υπηρετήσω τον Κύριο. Έκαναν μια ευχή, έδωσαν μια υπόσχεση στο Θεό. Και μετά όμως ξεφεύγει η καρδιά. Γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, θέλω να παντρεύονται. Γιατί θα χάσουν την πρώτη πίστη, θα χάσουν την πρώτη αγάπη. Θα ξεκλίνουνε. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά θα γίνουν και τεμπέλες, θα περιέρχονται τις οικίες, και δεν θα είναι μόνο τεμπέλες αλλά και φλίαρες και περίεργες, και θα λαλούν τα μη πρέποντα και θα γίνονται και σκάνδαλο, θα προκαλούν και ζημιά στον εαυτό τους και στους άλλους. Στο 16 εδάφιο που κλείνει το κεφάλαιο, το ωραίο αυτό κεφάλαιο για τις γερόντισες και για τους γέροντες, λέει η Γραφή, εάν λοιπόν κάποιος πιστός ή πιστή, συγκεκριμενοποιεί τώρα την κατεύθυνση, συγκεκριμένο πρόσωπο, πιστός ή πιστή, άνθρωπος του Θεού, έχει χείρας, ας προμηθεύει εις αυτά στα αναγκαία και ας μη επιφαρύνεται η Εκκλησία, για να δύναται η Εκκλησία να βοηθάει τα σαληθώς χείρας. Ο πιστός λοιπόν έχει υποχρέωση να προμηθεύει. Ενώ παραπάνω δεν ήταν τόσο για την προμήθεια την οικονομική ή την υλική, για τα αναγκαία, ήταν για την ηθική, ήταν για την αγάπη, για την ψυχή του να δώσει. Τώρα όμως έρχεται και του βάζει ένα άλλο βάρος, να προμηθεύει τα αναγκαία, γιατί αλλιώς αν δεν το κάνει θα το κάνει η Εκκλησία, για να μην επιβαρύνεται η Εκκλησία, ώστε η Εκκλησία να μπορεί να βοηθάει τα σαληθώς χείρας. Αδελφοί αγαπητοί, η Εκκλησία είναι ένα νοσοκομείο. Νοσοκομείο ψυχών, αλλά και σωμάτων και πνευμάτων. Ο άνθρωπος που έρχεται στην Εκκλησία πρέπει να βρίσκει την αγάπη του Χριστού μέσα στα πρόσωπά μας, μέσα στις ενέργειές μας, μέσα από τη ζωή μας. Αλλά προσοχή μεγάλη. Ο πιστός, η πιστή που δεν ενδιαφέρονται για τους γονείς ή για τα πεθερικά, δεν μπορούν να πάνε καλά. Δεν πάνε καλά. Δεν έχουν την εύνοια του Θεού. Δεν ευαρεστείται ο Θεός. Εάν μάλιστα
αρνηθεί την πρόνοια, στα μάτια του Θεού ο άνθρωπος ο πιστός γίνεται απίστου χειρότερος. Σήμερα λοιπόν ο Λόγος του Θεού μας έδωσε ένα δρόμο ευλογίας, αλλά και ένα δρόμο κατάρας. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού είναι δίστομος μάχαιρα. Κόβει δεξιά και αριστερά. Θα προνοείς και θα απολαμβάνεις την πρόνοια του Θεού. Θα προνοείς για τους δικούς σου, για τους οικείους σου, αλλά και για τους αδυνάτους της Εκκλησίας, που δεν έχουν δικούς τους. Αυτή είναι η οδός της ευλογίας. Αλλά αρνηθείς την πρόνοια αυτή προς τους δικούς σου, προς τους οικείους σου ή προς τους αδυνάτους γέροντες ή γερόντισσες της Εκκλησίας, τότε μπορεί να φτάσουμε και μέχρι κατάρας, αν έγκαιρα δεν μετανοήσουμε. Σήμερα λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, να ζητήσουμε έλεος από το Θεό, χάρη από το Θεό, να μετανοήσουμε, να ανοίξουμε την καρδιά μας στους αδυνάτους, στους γέροντες και στις γερόντισσες, που πρέπει μέσα στην Εκκλησία να απολαμβάνουν τη χαρά, την αγάπη, την ειρήνη, να απολαμβάνουν τη φροντίδα και την πρόνοια των αδελφών, και απαιτείται τούτο από το Θεό, καθώς και προσφέρεται πλουσίως και αυθόνος από το Θεό η πρόνοια Του σε αυτούς που προνοούν για τους αδυνάτους. Ήθε ο Θεός να μας δίνει χάρη, να είμαστε σοφοί και συνετοί, αλλά και πιστοί στο Ευαγγέλιο Του, για να περπατάμε όπως Αυτός μας θέλει και να απολαμβάνουμε τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες του Ιησού Χριστού. Αμήν. Ήμουν δυστυχής χωρίς Χριστό. Ας ψάλουμε, αδελφοί, τον ύμνο 189. Ύμνος 189.